Βρεθήκατε σήμερα πάλι στο Μύτη και να κάνετε μια εκτίμηση της κατάστασης. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Ποια είναι... Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα όπως είπαμε θα χειροτερέψουν, γιατί ο καιρός αυτό, τα προβλήματα που δημιουργούν οι βροχοπτώσεις, θα χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα την κατάσταση, αν συνεχιστούν. Εκείνο που μπορεί άμεσα ο Δήμος να κάνει, με μια χρηματοδότηση μικρή, είναι να μάσουμε τα όμβρια νερά, τα οποία επιβαρύνουν το τμήμα που έπεσε και δημιουργούν περισσότερες κατολιστήσεις. Αυτό λέμε άμεσα. Θα πρέπει δηλαδή σε όλο κατά μήκος, από τη Μύτη μέχρι εδώ κάτω, να πιάσουμε τα όμβρια νερά σε 3-4 σημεία με φρεάτια και από εκεί να τα κατεβάσουμε με αγωγούς τα νερά κάτω στη θάλασσα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται άλλο το τμήμα από αυτά. Γιατί βλέπετε ότι έχει μία κλίση και όλα τα όμβρια νερά γλύφουν πάνω στα χώματα και καταλήγουν μέσα στο ήδη υπάρχουν, ας πούμε, σύστημα το οποίο έχει πέσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν μία μελέτη για να γίνει μία σωστή κατασκευή, να στηρίξουμε και το μεγάλο το τοιχείο κάτω από τη γωνία του Μύτικα μέχρι κάτω στο μονόλιθο, ας πούμε, έτσι, μέχρι την είσοδο του δρόμου κάτω, το οποίο είναι ένα έργο το θα απαιτήσει πολλά χρήματα, αλλά νομίζω αξίζει αυτά τα χρήματα να δοθούν από την πολιτεία στο Δήμο για να γίνει αυτό το έργο. Γιατί είναι θέμα ζωής πλέον. Όλα αυτά τα κτίρια, οι κατοικίες, τα μαγαζιά, τα σπίτια στηρίζονται στον αέρα. Κύριε Ντίτσο, το πρόβλημα το είχατε επισημάνει εδώ καιρό. Τελικά... Έγινε. Τελικά έγινε. Έγινε αυτό. Τώρα εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κασπανέζη που θέλει αγωγό ομβρίων υδάτων, αλλά υπάρχουν και κάτι καταβόθρες μέσα στο χωριό, οι οποίες παίρνουν τα ομβρία εδώ, τα αυτές, ίσως να τα βγάζουν εδώ. Κανονικά ο αγωγός ομβρίων υδάτων πρέπει να γίνει σε όλο το χωριό, επειδή έχει λεκάνη φυσική μέσα στο χωριό και πρέπει να βγαίνουν τα νερά υπόγεια εδώ, ίσως και γι' αυτό. Εξάλλου και ο βιολογικός καθαρισμός θα πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο να μάνει βόθρες εδώ στη θάλασσα. Κινδυνεύουν σπίτια και καταστήματα ή απλά μέχρι στιγμής είναι ο δρόμος? Μέχρι στιγμής είναι ο δρόμος, αλλά πού να ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ο άλλος έχει το σπίτι, την περιουσία του εδώ, φοβάται. Τι καταστάσεις καιρικές θα ακολουθήσουν? Για το βιολογικό τώρα του Μύτικα, για να πω, έχει μπει η μελέτη του βιολογικού στο πρόγραμμα ANASA, που συμπεριλαμβάνει όλα τα χωριά του πρώην Δήμου Πρέβεζας, το οποίο πιστεύω δηλαδή μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ξεκινήσουν και τα έργα του βιολογικού. Και μιλάμε για τα χωριά Φλάμπουρα, Μιχαλίτσι, Σμυρτούλα και Μύτικα. Αυτά έχουν μπει στο πρόγραμμα ανάσου του Ανδραγικού. Και θα ξεκινήσουν τα έργα όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες. Υπάρχει το πρόγραμμα και θα ξεκινήσουν τα έργα κανονικά για το βιολογικό. Σε αυτή τη φάση του κατασκευής του βιολογικού θα πρέπει να δοθεί και λύση, όπως είπε και ο πρόεδρος, για τα όμβρια νερά. Για να λυθεί τότε το πρόβλημα οριστικά του Μύτικα. Thank you.